Φωνή λαού, οργή Θεού, και ο Βενιαμίν Νετανιάχου φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να είναι έτοιμος να κάνει ένα βήμα πίσω για να επουλώσει τις πληγές της βαθιά διχασμένης του χώρας. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός, προώθησε μέσω του κατάρχη της Αιγύπτου πρόταση προς την Χαμάς για δίμηνη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων σε φάσεις και ζωντανών και νεκρών. Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην αποφυλάκηση αριθμού Παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μεταξύ των προνοιών είναι και η ασφαλής έξοδος από την Γάζα των ηγετών της Χαμάς, στο πλαίσιο όμως μιας ευρύτερης συζήτησης που δύναται να αρχίσει για την επόμενη ημέρα του πολέμου. Το απόγευμα, ωστόσο, έγινε γνωστή η αρνητική απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Ισραήλ. They want a permanent halt to the fighting. They want guarantees that Israel will remove its troops completely out of Gaza. And Hamas's leaders do not want to leave Gaza. They want assurances that they can remain after the fighting ends. Πιέσεις στο Βενιαμίν Νετανιάχου ασκεί όμως και ολοένα αυξανόμενος αριθμός των νεκρών στρατιωτών. Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο αιματηρή για τον IDF από την αρχή του πολέμου, με 24 στρατιώτες νεκρούς. Αναχω μαρκινίμ ροσ λαζέχερ νοφλένου, ואם זאת איננו לרגע מפסיקים לחתור ליעד שאין לו תחליף. השגת הניצחון המוחלט. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. Στο πεδίο των μαχών, ο Ισραηλινός στρατός κατάφερε να περικυκλώσει μετά από πολυήμερες φοδρές μάχες και βομβαρδισμούς στην Χαν Γιουνίς. Στο νοσοκομείο Νάσερ, οι εικόνες κόβουν την ανάσα. Την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνοι αναγκάζονται για άλλη μια φορά να αναζητήσουν νοτιότερα ασφαλές καταφύγιο. وين نطلع؟ أنا الحين 17 مرة أنزح من داري. وين أروح؟ Στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ωστόσο, η Χαμάς φαίνεται να επιστρέφει και να επανακτά τον έλεγχο.